Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Και όμως τα μυστικά δεν μένουν για πολύ καιρό κρυφά. Η Αθηνά θα βρεθεί σε τεράστιο κίνδυνο, με τον κόσμο της να καταραίει ξανά. Ο Ισίδωρος παλεύει να βρει την άκρη με το δικαστήριο της Μυρτάλης. Η ανιψιά του συνεχίζει να διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της, θέλοντας να φτάσει την κατάσταση στα άκρα. Για να καταφέρει να την αποτρέψει από τα σχέδιά της, πρέπει να αποκτήσει μεγάλη δύναμη στα χέρια του. Αυτό για να επιτευχθεί, πρέπει η Αθηνά να παρατηθεί από το μερίδιο της, για να περάσει όλη η περιουσία στα χέρια του Ισίδωρου. Ο Ισίδωρος τρέχει για βοήθεια στον Κωνσταντίνο. Είναι ένα βήμα πριν χάσει τα πάντα από τα χέρια του. Η Αθηνά και η Μυρτάλη συμμαχούν, με αποτέλεσμα η περιουσία να περνά στα χέρια της γυναίκας και της κόρης του Ιπποκράτη. Ο Κωνσταντίνος για να τον βοηθήσει, του αποκαλύπτει κάτι φρικτό, το μυστικό της Αθηνάς με την μητέρα της. Του αναφέρει πως εάν αυτό το μεγάλο μυστικό της Αθηνάς έρθει στο φως, τότε εκείνη θα υποχωρήσει αυτοβούλως από τη Διαθήκη. Έτσι η αλήθεια για την Μαρία αποκαλύπτεται και ο Ισίδωρος την χρησιμοποιεί για να πετύχει όλα όσα θέλει. Ο Ισίδωρος μαθαίνει πως η μητέρα της Αθηνάς ήταν στη φυλακή για φόνο και είναι έτοιμος να πετάξει την βόμβα σε όλη τη Μάνη. Αυτό θα φέρει την Αθηνά σε πολύ άσχημη θέση και θα φοβηθεί πολύ για τις συνέπειες. Τι θα κάνει η Αθηνά, πως θα αντιδράσει σε αυτόν τον εκβιασμό του Ισίδωρου. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.